Καλά Χριστούγεννα με ευχές για υγεία, ευτυχία και οικογενειακή γαλήνη από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Χρειάζεται πολύ περισσότερο να κάνουμε πράξη τις ευχές μας με τη δική μας προσπάθεια να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε όσο ονειρευόμαστε για την οικογένεια και την πατρίδα μας. Χριστουγεννιάτικες ευχές και από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλά Χριστούγεννα, αλλαγή και ελπίδα. Μηνύματα προς την κοινωνία από το Σταύρο Μαλά. Με τις σκέψεις στον συνάνθρωπό μας, με όραμα και σχέδιο για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη και ευημερούσα με το βλέμμα στο αύριο που μας ενώνει. Ας συμβάλλουμε όλοι ώστε να μην υπάρξει οικογένεια χωρίς γιορτινό τραπέζι και παιδί, το μήνυμα του κυρίου Λιλίκα. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για το κοινό καλό. Μόνο έτσι θα ξανανιώσουμε περήφανοι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από τα εθνικά και οικονομικά αδιέξοδα. Ας ελπίσουμε τα φετινά Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία που η μισή μας πατρίδα τελεί υποκατοχή, το μήνυμα του ΕΛΑΜ. Ήθε η γέννηση του Θεανθρώπου να μας γεμίσει με περισσότερη θέληση και πίστη, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την πολυπόθητη απελευθέρωση της πατρίδας μας και κοινωνική ευημερία. Παρέμβαση όσον αφορά στο περιεχόμενο της λύσης του κυπριακού προβλήματος έκανε ο Αρχιεπίσκοπος με τη Χριστουγεννιάτικη εγκυκλίο του. Οι διακοινωτικές συνομιλίες, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα, ήταν ο σχεδιασμός της Τουρκίας για να μας επιβάλλει τους όρους της. Τυχόν συνέχισή τους με νέες υποχωρήσεις εκ μέρους μας θα έχει τραγικές και μη αναστρέψιμες για μας συνέπειες. Ακόμα και χωρίς στρατεύματα κατοχής και πνευματικά δικαιώματα της Τουρκίας, με όσα οι Τούρκοι διεκδικούν η διακυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Χριστουγεννιάτικα μηνύματα είχαμε και από όλα τα πολιτικά κόμματα.